πάμε σε μια περιοχή που πραγματικά έχουμε στηρίξει όσο μπορούμε μέσα από την εκπομπή, μέσα από δεκάδες ζωντανές συνδέσεις και αναφέρομαι στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη. Θα εστιάσουμε λίγο στην κατάσταση η οποία κυριαρχεί στις σχολικές μονάδες. Έχουμε ένα βίντεο, πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου. Είναι μια δομή, αν μπορούμε να το δούμε ξεπλήρη οθόνη για να καταλάβουμε λίγο, πραγματικά που έχει πληγή, έχει αρκετά προβλήματα. Είναι μια περιοχή, μια δομή, για να είμαι ακριβής και σωστός. Βλέπουμε εδώ τις φθορές, τις ζημιές. Μια δομή στην οποία σταμάτησε ο χρόνος, 27 Σεπτεμβρίου 2000, η αλήθεια είναι 22, δεν έχει αλλάξει απολύτως, μα απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε στην αρχή της σχολικής περίοδου. Τα παιδιά παραμένουν σε κοντέινερ, ίδια κατάσταση και το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και το Δημοτικό Θραψανού. Μάλιστα, το τελευταίο έχει χαρακτηριστεί και ως διατηρηταίο μνημείο του 1927. Θέλω να πάμε στον υπερδραστήριο πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, να αναδείξουμε το θέμα, να σχολιάσουμε τις εικόνες και να μάθω τι απαντούν οι υπεύθυνοι, κύριε Γκαντάτσιε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και κυρία Σπανού. Ευχαριστούμε για την πολλωστή φορά που μας φιλοξενείτε στα ανοιχτά μικρόφωνα της εκπομπής σας. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ό,τι πρόβλημα έχουν τα ιδιωτικά κτίρια, έχουν και τα δημόσια κτίρια. Φοβόμαστε κύριε Παναγιωτόπουλε, μη γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Οι μαθητές είναι σε κοντέινερ και στο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου και στο Δημοτικό Θραψανό και στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Απολύτως τίποτα. Συσκέψεις επισυσκέψεων, μελέτες επιμελετών, γνωματεύσεις από την ΚΔΥΠ, επισημάνσεις από το υποδομών, θα δούμε, θα κάνουμε. Όμως αυτή τη στιγμή 250 μαθητές του ενός δημοτικού, 70 περίπου του Θραψανού και 260 μαθητές του γυμνασίου ζουν και κινούνται σε κοντέινερ. Δεν θέλουμε εμείς τέτοια μαθητική ζωή. Όπως καταλαβαίνετε, το Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου αποτελείται από δύο κτίρια. Ένα είναι το παλιό κτίριο Αρκαλοχωρίου που κρίθηκε κατηγορίας 5, ε, δηλαδή κάθε δαφιστέο σχεδόν. Και το άλλο, το κτίριο, το πιο καινούριο, είναι κατηγορίας Γ που θέλει επιδιορθώσεις, αλλά είναι ασύμφορα να γίνουν αυτά τα κτίρια. Το ίδιο και το γυμνάσιο του Αρκαλοχωρίου που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. 260 μαθητές μέχρι τον Νοέμβρη χρησιμοποιούν περίπου δύο τουαλέτες. Μία τουαλέτα για μία. Οι καθηγητές, από ό,τι έχω δει, έχω μάθει, δηλαδή δεν έχουν δική τους τουαλέτα. Οι σχολικές αίθουσες είναι οι κλασικές των 30-34 τετραγωνικών και όπως καταλαβαίνετε, ας βάλουμε με το μυαλό μας ένας μαθητής που ζει στο Αρκαλοχώρι, στο δημοτικό. Θα ξεκινήσει τα 6 χρόνια του δημοτικού, τα 3 χρόνια στο γυμνάσιο και θα τα περάσει τα 2 τρίτα της μαθητικής σχολικής ζωής σε κοντέινερ. Αυτό δεν νοείται το 2023. Πού ζούμε? Μέχρι πότε θα περιμένουμε? Κάνουμε υπομονή για τα κτίρια. Κάνουμε υπομονή για τις αποζημίωσεις. Μα αυτά τα αντανακλαστικά της πολιτείας. Μισό λεπτό, ξέρετε, έχουμε κάνει... Αυτό κύριε Παναγιωτόπουλε είναι κατάντια που υπάρχει. Κύριε Γκαντάτσιε, έχουμε δεν κάνει νοείτε πολλές φορές βεβαίως αυτή τη συζήτηση. Η αλήθεια είναι για αυτά τα περίφημα αντανακλαστικά τα οποία πολυδιαφημίζουν οι αρμόδιοι φορείς, υπουργεία, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση σε πολλές περιπτώσεις. Πού είναι γενικά τα αντανακλαστικά αυτά, πού φαίνονται, αν δεν φανούν σε αυτά τα παιδιά, αν δεν φανούν στην καθημερινότητα των πολιτών? Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς δεν θέλουμε ένα κτίριο να είναι με τέσσερα παράθυρα και μια πόρτα και ένα χρώμα όμορφο φαρμαμένο. Μιλάμε για ένα κτίριο, ένα πρότυπο σχολείο. Εμείς αυτό απαιτούμε για το Αρκαλοχώρι. Και για το Αρκαλοχώρι, το δημοτικό, και για το γυμνάσιο, και για το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού. Απαιτούμε ένα πρότυπο σχολείο. Να καλύψει δηλαδή τις ανάγκες των παιδιών, την αγωνία των παιδιών, το φόβο των παιδιών. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα στη σχολική μονάδα μόνιμα κάποιος ψυχολόγος. Και είναι λογικό και πρέπει να υπάρχει. Όταν μιλούμε ότι η σύγχρονη εκπαίδευση θα πρέπει να έχει διαδραστικούς πίνακες, να έχει θέατρο ρομποτικής, να έχει ψηφιακές βιβλιοθήκες, να έχει πολυμέσα. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης 150 εκατομμύρια ευρώ για όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Πού θα τα βάλουν αυτά τα κονδύλια που έχουν δοθεί και τους πίνακες και όλα αυτά? Μάλιστα, μάλιστα. Τα κοντέινερ. Εμείς θέλουμε ένα έξυπνο σχολείο, κύριε Παναγιωτόπουλο. Και τα έξυπνα σχολεία δεν χτίζονται με έξυπνα τούβλα. Θέλουμε άμεσες λύσεις τώρα. Και αν τουλάχιστον δεν μπορούν να το κάνουν για τα σπίτια μας,
εμείς θα παρακάμψουμε τα σπίτια μας, αλλά θέλουμε τα παιδιά μας να μπουν σε κανονικά σχολεία και να σπουδάσουν και να φοιτήσουν σαν μαθητές και όχι στα ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.